το Σωματείο Αρτοπιών Πτολεμαϊδας και Περιχώρων, η Δήμητρα ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου για παροχή βοήθειας στους αναξιοπαθείτες συμπολίτες μας και παραχώρησε μισό τόνο αλεύρι στις συσκευασίες του ενός κιλού. Πιστεύουμε ότι ο φούρνος της γειτονιάς ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου για παροχή βοήθειας σε όλους τους συμπολίτες μας, τους αναξιοπαθούντες, για τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Πώς είναι η καθημερινότητα ενός φούρνου, ενός πρατηρίου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές? Γιατί τώρα χρειάζεται να μπαίνει... Και αν και πόσο έπεσε η κίνηση, να πούμε έτσι. Προφανώς παίρνετε και μέτρα ασφαλείας. Στα μαγαζιά υπάρχουν οι αποστάσεις, τα μέσα ατομικής προστασίας, οι μάσκες, τα γάντια. Ό,τι μπορούμε καλύτερο να προστατευτούμε και εμείς, αλλά και να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας. Σίγουρα η κίνηση είναι μειωμένη, έχει μειωθεί. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλιώς ήταν τα πράγματα πρώτου κορονοϊού, αλλιώς είναι τα πράγματα τώρα. Πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι με την Ανάσταση του Κυρίου να έχουμε ένα καλό Πάσχα και υγεία και ευτυχία σε όλους, να αλλάξουν τα πράγματα, να ξαναμπούμε σε μια κανονικότητα. Να δώσουμε και ένα στοιχείο, Κώστα, για το πώς θα λειτουργήσουν τα αρτοπία τις επόμενες ημέρες. Ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ αυτό το πρόγραμμα του ωραρίου τους. Ναι, το πρόγραμμα του ωραρίου θα δουλέψουμε κανονικά. Και αύριο και την Παρασκευή και το Σάββατο. Το Σάββατο θα βγει ψωμί για τρεις ημέρες. Θα ξανανοίξουμε την Τρίτη. Άρα το καταναλωτικό κοινό πρέπει να προμηθευτεί ψωμί για τρεις ημέρες. Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ, Γενική Γραμματέα. Να πω και κάτι άλλο, ότι ο φούρνος της γειτονιάς πάντα είναι συμπαραστάτης σε όλες αυτές τις δράσεις που διοργανώνουν οι εκάστοτε φορείς. Και σίγουρα να υπενθυμίσουμε ότι πάντα τρέχει το πρόγραμμα αναμονή, ψωμί στην αναμονή, που οι συμπολίτες μας το προσφέρουν με την αγάπη τους και εμείς κυρίως το προωθούμε στον καλό Σαμαρέτη για όλες τις χρήσεις για που τα, για τα συσίτια των συνανθρώπων. Για τα συσίτια του Δήμου. Έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα και καλό αγώνα. Έγινε.